Καλημέρα και καλή χρονιά, κύριε Σιζόπουλε. Καλημέρα κύριε Σπόντα, καλημέρα στους ακροατές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά σε όλους και πάνω απ' όλα στην πατρίδα μας, στο λαό μας. Όπως είναι γνωστό, χρόνο με το χρόνο αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα τα οποία πρέπει να διαχειριστούμε με τη μεγαλύτερη δυνατή υπευθυνότητα. Είτε αυτά αφορούν τον Κυπριακό, είτε αφορούν ενδεχομένως τις επιπτώσεις από αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή και της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, που συνεπάγονται και κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στο λαό μας. Και για να τα αντιμετωπίσουμε χρειαζόμαστε ένα ισχυρό υπουργικό συμβούλιο, μια κυβέρνηση που να ανταποκρίνεται αμέσως και να επιλύει προβλήματα. Γι' αυτό ερχόμαστε στο διατάφτα. Αν χρειάζεται αλλαγή αυτό το κυβερνητικό σχήμα. Όχι μόνο ένα ισχυρό υπουργικό συμβούλιο και μια κυβέρνηση η οποία να μπορεί να ανταποκρίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή επάρκεια, αλλά και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, είτε βρίσκονται στην συμπολίτευση είτε στην αντιπολίτευση, οφείλουμε να συνδράμουμε επικοδομητικά και θετικά αυτή την προσπάθεια. Να εγκαταλείψουμε τον λαϊκισμό, να εγκαταλείψουμε τις προσπάθειες ενδεχομένως τις εγωκεντρικές που πολλές φορές παρατηρούνται και να συνδράμουμε. Γιατί τα καλά ή τα κακά αποτελέσματα δεν θα τα καρποθεί μόνο η οποιαδήποτε κυβέρνηση, κυρίως θα τα καρποθεί ο λαός μας και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας ως πολιτικών δυνάμεων. Στην προηγουμένη περίπτωση, επειδή έτυχε να ακούσω ένα μέρος της συνομιλίας που είχατε με τον κύριο Σολομού, θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό το θέμα έχει μια διπλή διάσταση. Είναι το θέμα της ουσίας και είναι και το θέμα της τακτικής. Όσον αφορά το θέμα της τακτικής, ναι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι αυτός που μέσα από τις επιλογές του θα αποφασίσει αν θα είναι άμεσος ο ανασχηματισμός χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη εξαγγελία που έχει τα θετικά και τα αρνητικά του ή αν και κατά πόσο θα προειδιάσει το ενδεχόμενο για τον ανασχηματισμό όπως έπραξε αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι προφανές ότι η κάθε επιλογή δεν έχει μόνο θετικά, έχει και θετικά, πιθανόν έχει και αρνητικά. Στο χέρι του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι και των συνεργατών του να διαχειριστούν αυτό το θέμα με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να μεγιστοποιηθούν τα θετικά και να μειωθούν όσο και είναι τα θετικά όμως στην εξαγγελία της πρόθεσης. Ήδη κάποια από αυτά τα αναφέρεται προηγουμένως, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Το γεγονός ότι ας πούμε υπάρχει μια εξαγγελία, δεν πιάνει τον άλλον εξαπίνει. Όχι, μπορεί να, αποτελεί... να τον πιάσει και να του πει: κοίτα, αυτό σκέφτομαι να κάνω και θα το κάνω σε ένα μήνα. Τον προειδιάζει κατηδίαν, ναι, όχι δημοσίως. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν αυτό έγινε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή όχι, ούτε μπορούμε να γνωρίζουμε ποιοι θα είναι ενδεχομένως οι υπουργοί οι οποίοι θα τεθούν στο πλαίσιο του ανασχηματισμού. Αυτό είναι κάτι που θα διαφανεί στην πορεία. Ως εκ τούτου λοιπόν το κάθε τι έχει πάντα τα θετικά του, έχει πάντα και τα αρνητικά του. Εσείς γνωρίζατε ως κόμμα που στήριξε τον πρόεδρο ότι επίκειται αυτή η αλλαγή? Σας ενημέρωσε? Εγώ δεν έχω επίσημη ενημέρωση ότι προτίθεται ο πρόεδρος άμεσα ή σε πιο χρονικό διάστημα θα προβεί σε ανασχηματισμό ή ενδεχομένως σε ποια υπουργεία, γιατί βλέπω το φως της δημοσιότητας, να υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Θεωρώ ότι εάν και εφόσον αυτές οι πληροφορίες από πού προέρχονται. Εάν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει αποκαλύψει σε κανένας προθέσεις που απλά είναι δικές του σκέψεις. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να δημοσιοποιούνται ονόματα ή υπουργεία που ενδεχομένως θα υπάρξει ανασχηματισμός ή αλλαγή. Ναι, οι πληροφορίες είναι οι ίδιες σε όλες τις εφημερίδες, σε όλα τα ρεπορτάζ που έχουμε ακούσει. Σας λέω, δεν μπορώ να γνωρίζω. Πραγματικά. Όχι, σας το τώρα... λέμε. Οι πληροφορίες που αφορούν τους υπουργούς που μένουν και τους υπουργούς που φεύγουν είναι οι ίδιες σε όλα τα ρεπορτάζ. Δεν μπορώ να γνωρίζω ποιος είναι ο πληροφοριοδότης για να μπορέσουν όλα τα ρεπορτάζ να είναι τα ίδια, που σημαίνει ότι πρέπει, πρέπει να είναι ο ίδιος. Ίδια πηγή, ναι. Ναι, ίδια πηγή. Από εκεί και πέρα η ουσία είναι εντελώς διαφορετική. Γίνεται μια αξιολόγηση, είναι προφανές. Αναλαμβάνει μια καινούργια κυβέρνηση. Ένας αριθμός από τους υπουργούς ενδεχομένως ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του Πρόεδρου, ένας αριθμός ενδεχομένως δεν ανταποκρίνεται. Εδώ ακριβώς εμπαθύνεται στον Πρόεδρο να πάρει εκείνες τις αποφάσεις για να γίνουν οι ορθωτικές κινήσεις. Εάν αυτές οι ορθωτικές κινήσεις θα αποβούν θετικές ή αρνητικές, θα κριθούν πάντοτε από το αποτέλεσμα των πράξεων και των έργων του κάθε ενός από εμάς ξεχωριστά. Λοιπόν, ως εκ τούτου λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αναμείνουμε, δεν πρέπει να υπολογούμε αυτή τη στιγμή στο τι ενδεχομένως θα γίνει και από εκεί και πέρα, όπως τόνισα, θα κριθούμε όλοι από τα αποτελέσματα των έργων και των πράξεων μας. Και εδώ πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και την όποια ενδεχόμενος κριτική μας. Ναι, το ρωτάμε και πάλι. Εσείς ως ΕΔΕΚ που στηρίξατε τον Πρόεδρο,
Βλέπετε ότι δεν γίνεται η καλή δουλειά που θα έπρεπε σε κάποιους τομείς ή σε κάποια υπουργεία. Διατυπώσατε κάποια στιγμή παράπονο στον πρόεδρο, μα τι κάνουμε εδώ? Εμείς παράπονα δεν έχουμε διατυπώσει στον πρόεδρο. Εμείς στον πρόεδρο δίνουμε τις θέσεις μας, τις απόψεις μας και τις εισηγήσεις μας. Και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές και μάλιστα αρκετές περιπτώσεις, τον πράξαμε και δημόσια. Στον πρόεδρο της Δημοκρατίας υπαφίεται να αξιολογήσει αυτές τις προτάσεις και να αποφασίσει ποιες από τις προτάσεις θα υιοθετήσει, ποιες ενδεχομένως από τις προτάσεις θα τις αξιοποιήσει για να βελτιώσει τις κυβερνητικές προτάσεις και ποιες ενδεχομένως θα απορρίψει. Ο στόχος του δικό μας δεν είναι ούτε να αποδιαιτούμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτε να τον εγκλωβίζουμε. Ο στόχος ο δικός μας, και το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές, και όταν συμμετείχαμε σε διάφορα κυβερνητικά σχήματα, αλλά και όταν δεν συμμετείχαμε, ότι εμείς θέλουμε με επικοδομητικές προτάσεις, όπως εμείς τις αξιολογούμε και τις κρίνουμε, να τις υποβάλουμε στην εκάστοτε κυβέρνηση και από εκεί και πέρα αυτή να αποφασίζει πώς θα τις αξιοποιήσει. Κύριε Σιζόπουλε, επειδή το ανέφερε ο πρόεδρος στη συνέντευξη, έχετε μια φορά τη εβδομάδα κοινή συνάντηση των αρχηγών των κομμάτων που στηρίξατε τον πρόεδρο? Υπάρχει τακτική επικοινωνία. Τακτική με τον επικοινωνία ή συνάντηση? Επικοινωνία. Τηλεφωνική επικοινωνία? Τακτική. Όχι, και προσωπική επικοινωνία, όπου υπάρχει ενημέρωση από την πλευρά του πρόεδρου της Δημοκρατίας και σας ακρίβω ότι σε μερικές περιπτώσεις ενδεχομένως να ζητά και τη δική μας την άποψη για χειρισμό κάποιων ζητημάτων. Όμως από εκεί και πέρα, όπως τόνισα, στον ίδιο επαφείται για το πώς θα αξιολογήσει αυτές τις προτάσεις και πώς ενδεχομένως θα τις διαχειριστεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σιζόπουλε. Την καλημέρα μας. Γεια σας. Καλημέρα, καλή συνέχεια.